Λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε καταλάβει ότι άνοιξε πάλι ο διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία μετά από αυτό το τηλεφώνημα του κυρίου Γιλτηρίμ στον Πρωθυπουργό, το οποίο, όσο ξέρει καλύτερα και ο Κώστας, κράτησε και αρκετή και ώρα. Δεν το είπαν οι δημοσιογράφοι εδώ που τα λέμε, ότι άνοιξαν διάβλοι. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε και ερμηνεία από την κυβέρνηση ότι αυτό το τηλεφώνημα ήταν καλό και έδειξε καλή θέληση. Με ένα πολύ δυσάρεστο βέβαια περιστατικό με αφορμή το χαμό του Σμιναγού, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι λίγες μέρες μετά, λίγα 24 ώρα μετά, η προκλητικότητα συνεχίζεται. Μήπως πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί με τον Τούρκο γείτονα? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί κάθε φορά που μας κουνάει την ουρά του, λέμε κι εμείς, α, εντάξει, μαλάκωσε, και ξαφνικά ξαναμάνα τα ίδια. Μήπως πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί? Νομίζω δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Είναι θέμα ανάλυσης του τι συμβαίνει στο εσωτερικό πρωτίστως του πολιτικού σκηνικού της Τουρκίας, για να επιλέξουμε, για να αντιληφθούμε. Πώς ακριβώς συμβαίνουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα και τα πισωγυρίσματα στην δημόσια ρητορική της τουρκικής κυβέρνησης. Όντως, το τηλεφώνημα του κυρίου Γιλντιρίμ για τα συλληπιτήρια εκ μέρους της τουρκικής δημοκρατίας στην ελληνική δημοκρατία για τον τραχικό χαμό του κυβερνήτη του Μιράζ και η συμφωνία να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι είναι ένα θετικό βήμα, το οποίο πάει πίσω με τις χθεσινές δηλώσεις, όπως είπατε πριν από λίγο. Πρέπει να δούμε λοιπόν, νομίζω, και το τουρκικό πολιτικό σκηνικό. Το κόμμα του κ. Ερντογάν, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχει συνάψει ήδη συμφωνία για εκλογικό συνασπισμό με το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του κ. Μπαχτσελή, τους γνωστούς γκρίζους λύκους, για τις εθνικές εκλογές του 19 και τις προεδρικές εκλογές, αν γίνουν το 19, που κρατήστε μία επιφύλαξη. Κρατά λοιπόν σε ψηλά επίπεδα την επιθετική ρητορική. Και εγώ εκτιμώ ότι θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογικές αναμετρήσεις να κρατά ψηλά αυτή την επιθετική. Μιλάμε για ένα χρόνο και Και το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Το διάστημα είναι μεγάλο και ότι η ελληνική κυβέρνηση, ενώ πάντα προσπαθεί και να ρίχνει τους τόνους, να απαντά αποφασιστικά αλλά με ψυχραιμία, οπωσδήποτε δεν βοηθά στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή αυτή η υψηλών τόνων ρητορική από την τουρκική πλευρά. Και νομίζω ότι πρέπει να το αντιληφθεί η τουρκική κυβέρνηση. Ότι έχει ήδη πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Και το ξέρει μόνο τι θα ανοίγει. Και ότι έχω την εντύπωση και μετά και τις αυστηρές δηλώσεις και στη σύνοδο της Βάρνας, αλλά και περιμένοντας το αποψινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ότι αντιλαμβάνεται ότι η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον είναι αναφανδόν υπέρ της στήριξης της ελληνικής δημοκρατίας και καλεί την Τουρκία. Καλά, εδώ εμείς λέμε ότι ωραία τα ψηφίσματα, ας πούμε, και οι διαδικασίες στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά άμα θες, ας πούμε, να τιμωρήσεις κάποιον, του κλείνεις την αγορά. Δεν έχεις εμπορικές συναλλαγές, δεν του πουλάς όπλα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνει καλύτερα ο Σουλτάνος αυτό. Το καταλαβαίνει καλύτερα, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μην υιοθετήσω τον όρο του Σουλτάνου. Δικός μου, είναι του Κώστα. Να το βάζω και εγώ μερικές φορές. Είναι ωραίος εδώ πέρα, μας κάνει ωραίο ήχο ο Σουλτάνος. Αναλύοντας, όπως σας είπα, το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία, μετά πρέπει να αναλύσουμε ποιες είναι οι κύριες επιδιώξεις της στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Πρωθυπουργός, βάλτε μια άλλη τελεία, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχουμε μια σύνδεση. Θα μείνουμε, τώρα, εδώ, έχουμε